Καλό μεσημέρι σε όλους σας. Ως δημοτική ομάδα θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε που άμεσα ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας, προκειμένου να σας ανακοινώσουμε μετά από τις διεργασίες που έγιναν στο πρόσφατο παρελθόν, τις αποφάσεις οποίες έλαβε ομόφωνα η δημοτική ομάδα για το μέλλον της πορείας στα αυτοδιοικητικά δρόμενα του Δήμου Καλαμάτας. Το λόγο τον έχει ο Θανάσης ο Ηλιόπουλος. Εδώ πέρα θα πω ότι ο Θανάσης ως πρόεδρος της Επιτροπής και εγώ με τον Γιάννη τον Αδαμόπουλο ως μέλη της Επιτροπής κάνουμε αυτές τις ανακοινώσεις έχοντας λάβει την εξουσιοδότηση από το σύνολο της Δημοτικής Ομάδος η οποία παρευρέθηκαν τα 23 από τα 24 μέλη στην χθεσινή συνεδρίαση. Το κοινό δελτίο τύπου το οποίο έχει ως εξής. Τη Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 9 το βράδυ συνήλθαν τα εκλεγμένα στο Δημοτικό Συμβούλιο μέλη της Δημοτικής Παράταξης Πρωτοβουλία για το Δήμο Καλαμάτας. Σκοπός της συνεδρίασης ήταν ο καθορισμός της πορείας του συνδυασμού μας μετά την ανακοίνωση της απόφασης του επικεφαλή μας Δημάρχου Παναγιώτη Νίκα να ηγηθεί ψήφο δελτίου για τη διεκδίκηση της περιφέρειας Πελοποννήσου. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν 23 από τα 24 εκλεγμένα μέλη της παράταξής μας. Στην ίδια συνεδρίαση αποφασίστηκαν ομόφωνα τα κάτωθη. Ως Δημοτική Παράταξη, σεβόμενη την τοπική κοινωνία την οποία υπηρετούμε με συνέπεια αλλά και την ιστορία της παράταξής μας, πρέπει να συνεχίσουμε το δημιουργικό μας έργο με γνώμονα το συμφέρον των δημοτών του Δήμου Καλαμάτας. 2. Η Δημοτική μας Παράταξη να συμμετέχει στις επερχόμενες δημοτικές εκλογές ενωμένη σε ένα ψηφοδέλτιο. 3. Ο επικεφαλής του ψηφοδελτίου μας θα προκύψει μέσω δημοκρατικών διαδικασιών όπως αρμόζει στο ήθος, το ήθος και το πνεύμα του συνδυασμού μας. Το εκλεκτρικό σώμα θα αποτελέσουν οι εκλεγμένοι με το ψηφοδέλτιο του συνδυασμού μας, δημοτικοί σύμβουλοι, καθώς επίσης και οι εκλεγμένοι πρόεδροι και εκπρόσωποι κοινοτήτων που προέκυψαν από τις εκλογές του 2014. 4. Η διαδικασία ανάδειξης του επικεφαλής μας θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 6 μετά μεσημβρία στα γραφεία της ΟΕΒΕ με μυστική ψηφοφορία. Και 5. Οι υποψηφιότητες θα κατατεθούν μέχρι το βράδυ της Κυριακής 2 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 6 το απόγευμα στα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, την οποία Εφορευτική Επιτροπή θα αποτελέσει και πάλι το Προεδρείο, εγώ δηλαδή, ο κύριος Φάβας και ο κύριος Αδαμόπουλος, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι που προέδρευσαν στην χθεσινή συνεδρίαση. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι.